Σας καλωσορίζουμε σήμερα σε αυτήν την συνέντευξη τύπου που θέλουμε να σας δώσουμε για να σας ενημερώσουμε για μια πολύ σημαντική κατά την άποψή μας εκδήλωση. Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Δήμος τελευταία φορά πήρε την πρωτοβουλία για να διοργανώσει μια εκδήλωση στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Είναι πολιτική άποψη και απόφαση και το κάναμε πολύ συνειδητά να επαναφέρουμε αυτή την εκδήλωση με πρωτοβουλία του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι μόνο ένας θεσμός που ασχολείται με τους δρόμους, τις πλατείες, τα έργα. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να δίνει με τις ενέργειές της το στίγμα των σημαντικότερων αξιών για τη σημερινή κοινωνία. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να προβαίνει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που προέρχονται από την ιστορία του, τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού λαού, από ιστορικές στιγμές για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, που έδωσαν μαθήματα για τον αγώνα, για την εθνική ανεξαρτησία και για τη δημοκρατία και που απέδειξαν πως όσο κι αν κάποια πράγματα μαγειρεύονται σε γραφεία, όσο κι αν κάποια πράγματα καθοδηγούνται από συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων, γενικότερα οικονομικά συμφέροντα, όταν ο λαός αποφασίσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, μπορεί να το κάνει και να είναι αποτελεσματικός. Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι μια επέτειος που δεν θέλουμε και χρόνια παλεύουμε γι' αυτό, δεν θέλουμε να γίνει μια μουσιακή επέτειος. Μια επέτειος που να αναφέρεται και σιγά σιγά οι γενιές να μην ξέρουν τι ήταν αυτό. Πολλές φορές χάνουμε τη σύνδεση με την ιστορία. Παίζει ρόλο σε αυτό, θα το πω και ως εκπαιδευτικός, και ο τρόπος που μέσα από την εκπαίδευση περνάνε όλα αυτά τα θέματα. Όμως αυτή την επέτειο κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προστατεύσουμε την ιστορικότητά της και τη σημασία της για ένα ακόμα λόγο, γιατί είμαστε τυχεροί να έχουμε ανάμεσά μας εκείνη τη γενιά που πρωταγωνίστησε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, που έδωσε τον αγώνα ενάντια στους δικτάτορες και τον αγώνα για την επαναφέρει τη δημοκρατία στον τόπο μας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πρωτοπορία σε αυτόν τον αγώνα ήταν η νέα γενιά, μια νέα γενιά που πολλές φορές την απαξιώνουμε, τη θεωρούμε ότι δεν ασχολείται με τα κοινά, ότι δεν ενδιαφέρεται, αλλά πολλές φορές μας έχει αποδείξει ότι είναι εκεί, παρακολουθεί και μας βάζει τα γυαλιά πάρα πολλές στιγμές της ιστορίας. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε σε αυτή την εκδήλωση, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους Μυτιλινιούς να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση και γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι μέσα στο πρόγραμμα της εκδήλωσής μας περιλαμβάνονται και δύο μιλητές, δύο συζητητές, δύο άνθρωποι που θα μας αφηγηθούν πώς τότε ως νέοι εκείνης της εποχής, ως φοιτητές, βίωσαν αυτά τα γεγονότα. Θα μιλήσουν για τα προσωπικά τους βιώματα η κυρία Ζερβού και ο κύριος Κομνινάκας, οι οποίοι συμμετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και έχει αξία για τη νέα γενιά να ακούει από αυτούς τους ανθρώπους, που δεν είναι κάτι από το παρελθόν το πολύ μακρινό, που δεν είναι μια ιστορία που χάνεται στο βάθος του χρόνου, αλλά που είναι εδώ να ακούει από αυτούς τους ανθρώπους πώς βίωσαν αυτά τα γεγονότα. Αυτή την εκδήλωση την στηρίξαμε επίσης, και είναι και αυτό κομβικό για μας, στα τμήματα τα καλλιτεχνικά του Δήμου Μυτιλίνης. Κάποια από αυτά συνεχίζουν χρόνια τη δράση τους, κάποια δημιουργούνται πρώτη φορά και κάποια δραστηριοποιούνται ξανά. Το θεατρικό εργαστήριο του Δήμου Μυτιλίνης είναι σε όλους σας γνωστό και θα σας μιλήσει ο κύριος Βλαστάρης για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, και η χοροδία της Μυτιλίνης
η οποία είναι επίσης γνωστή, έρχεται και αυτή από πιο παλιά με διάφορες διακοπές, σήμερα βρίσκεται με νέα διεύθυνση. Η Μαρίζα Βαμβουλή έχει στην ευθύνη της τη χοροδία εδώ και λίγο καιρό και συμμετέχουν, κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση υπό τη νέα διεύθυνση. Επίσης το μουσικό, η ορχήστρα του Δήμου Μυτιλίνης θα συμμετέχει παρουσιάζοντας 2-3 τραγούδια από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε μάθει να τραγουδάμε και να συγκινούμαστε θυμούμενοι ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Ο Δήμος λοιπόν είναι εδώ, είναι παρόν σε αυτά τα γεγονότα, θα είναι παρόν κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση και θα δηλώνει ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ο Δήμος να έχει την πρωτοβουλία σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στο πρόγραμμα επίσης της εκδήλωσης συμμετέχει και το τμήμα φωτογραφίας του Δήμου Μυτιλίνης που θα παρουσιάσει μέσα από υλικό που έχει το ίδιο συλλέξει την ιστορία και τις φωτογραφίες των ανθρώπων οι οποίοι κατάγονταν από τη Μυτιλίνη και οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτό τον πολύ σημαντικό αγώνα του λαού μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο... Η εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα τη δείτε, είναι 51 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου, από την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα γίνει στις 17 Νοεμβρίου την Κυριακή στις 7.30 ώρα μετά την πορεία που προηγείται κάθε χρόνο από το κόσμο της Μυτιλίνης. Ο τίτλος λοιπόν είναι, όπως είδατε και στην αφίσα, 51 χρόνια Πολυτεχνείο όταν η μνήμη δεν ξεθοριάζει. 51 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1973, τα μηνύματά του εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανά και τα αιτήματά του επίσης εξακολουθούν να παραμένουν ζώντα και δυνατά. Εμείς σαν θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Μυτιλίνης κληθήκαμε και με μεγάλη μας χαρά ανταποκριθήκαμε να συμμετέχουμε στην εκδήλωση αυτή. Συμμετέχουμε με 6 αφηγήσεις ιστοριών ανθρώπων που είτε υπήρξαν θύματα του Πολυτεχνείου και είναι νεκροί, είτε υπήρξαν θύματα με κάποιο άμεσο ή έμεσο τρόπο. Και υπάρχει και μια αφήγηση στο τέλος ζώντος ανθρώπου που η περιπέτειά του είναι πολύ σημαντική να ακουστεί. Θεωρούμε ότι αν είχαμε παραπάνω χρόνο και ελπίζουμε αυτό να το κάνουμε του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα, να έχουμε ένα δρόμενο που να είναι πιο θεατρικό, πιο να προσυδειάζει δηλαδή στο θεατρικό χαρακτήρα της ομάδας μας και να συνδεθεί με τα υπόλοιπα τμήματα. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το ότι για πρώτη φορά τα τμήματα του Δήμου έρχονται σε μια συνεργασία μαζί τους, όπως είπε και η Ριφίλη, δηλαδή το μουσικό και η χοροδία και το φωτογραφικό εργαστήριο του Δήμου. Ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και σε άλλες εκδηλώσεις. Και επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα από την εκδήλωση αυτή τα νέα άτομα τα οποία τα καλούμε να έρθουν στην εκδήλωση και να ζήσουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, τις περιπέτειες των ανθρώπων, των ηρώων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Κι εγώ εκ μέρους της χοροδίας Νίκος Μυρογιάννης, του Δήμου Μυτιλίνης, την οποία ανέλαβα πολύ πολύ πρόσφατα, τέλη Σεπτέμβρη, θα ήθελα να πω για αυτή την ιστορική στιγμή, αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που επεκτείνεται στον κόσμο, ένας ολοκληρωτισμός, ένας σκοταδισμός, ένας ζόφος σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, κάνει αυτή την εκδήλωση ιδιαίτερα ουσιαστική. Μια εκδήλωση που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε παιδιά, νέους και μεγάλους. Γιατί το να ξεχνάμε σημαίνει ότι επαναλαμβάνουμε. Οπότε για μένα, αναλαμβάνοντας αυτή τη χοροδία αυτή τη στιγμή, ήταν ένα στοίχημα μέσα σε 1,5 μήνα να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την εκδήλωση.
Θα ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο για τη χοροδία. Είναι μια χοροδία η οποία έχει συσταθεί από τον μεγάλο μουσικό και συνθέτη Νίκο Μυρογιάννη το 1981. Μια χοροδία με ιστορία, λοιπόν, όπως μιλάμε για αυτή την εκδήλωση, που έχει χιλιόμετρα, έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στην μουσική αυτής της πόλης. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι παραλαμβάνω κάτι το οποίο οι χοροδοί της ομάδας έχουν αγαπήσει πολύ μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 81 ως ανδρική χοροδία και από το 85 ως μεικτή χοροδία, γυναίκες και άντρες, και δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο. Και θα ήθελα να προσκαλέσω γενικώς και κόσμο να έρθει να πλαισιώσει τη χοροδία. Είμαστε ήδη 30 άνθρωποι, αλλά εννοείται ότι είμαστε ανοιχτοί όλο το χρόνο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ξεκινήσαμε ότι, έχει κλείσει το τμήμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε ελάτε να μας ακούσετε με την αφορμή αυτής της εκδήλωσης, και είμαστε κάθε Κυριακή στο Πολύκεντρο, όχι κάθε Κυριακή, κάθε δύο Κυριακές στο Πολύκεντρο του Δήμου. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε προφανώς.